Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο που τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίες. Είμαι ο Γιάννης Τζουβελέκης. Είμαι ο Σέφης Μάινας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία Deadpool 2 σε σκηνοθεσία David Leitch με τους Ryan Reynolds, Josh Brolin, Julian Dennison και TJ Miller. Ο Wade μαζεύει μια ομάδα για να σώσει ένα παιδάκι το οποίο προσπαθεί να σκοτώσει ένας ημιρομποτικός δολοφόνος από το μέλλον. Όχι, δεν είναι το Terminator, επειδή γίνονται ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία δεν θα αναφέρουμε γιατί αποτελούν spoiler. Προσωπικά γέλασα δύο φορές μετρημένες, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα και όχι με το χιούμορ, το οποίο είναι εκεί σίγουρα. Είναι ανεβασμένο σε σχέση με την πρώτη ταινία, δηλαδή αν η πρώτη ταινία πέσω ότι κρατιόταν σε δύο σημεία εδώ, το Deadpool 2 βυθίζεται κατευθείαν μέσα στην απόλυτη καφρίλα και δεν το μαζεύει από πουθενά. Το μόνο μου παράπονο για το χιούμορ είναι ότι δεν ήταν όσο βία μη πολιτικά ορθό, υποθέτω δηλαδή πολιτικά πεσμένο, θα το ήθελα. Όπως είχα πει, ο μεγαλύτερος φόβος μου για τον Deadpool 2 είναι ότι θα θυσίαζαν την κωμωδία για χάρη της comic bookίλας ή του χτισήματος franchise ή της δράσης. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Μιλάμε για περισσότερη κωμωδία και εδώ πέρα το μεγαλύτερο ποσοστό των αστείων δουλεύει. Έχουμε ούτως ή άλλως τα διάφορα είδη χιούμορ που είχε και το ένα. Έχουμε έξυπνα αστεία. Νομίζω έχουμε περισσότερα έξυπνα αστεία από ό,τι στο νούμερο 1, το οποίο χάρηκα πάρα πολύ. Ακόμα και αστεία τα οποία επαναλαμβάνονταν από το 1, εδώ δεν είναι τεμπέλικα γραμμένα, γιατί είτε εξελίσσουν τα αστεία του 1, είτε τα οπτικοποιούν περαιτέρω, οπότε μπράβο. Δυστυχώς όμως ένιωσα ότι η ταινία ήταν λίγο παραπάνω παροδία από ό,τι πρέπει. Δηλαδή, αν το Deadpool το πρώτο ήταν καθαρό ημικομωδία, το Deadpool 2 είναι και λίγο παροδία. Δηλαδή, για να δουλέψει το χιούμορ του, του είναι μάλλον απαραίτητο να έχει εκείνη τη χαβούζα που κονιορτοποιεί άλλες ταινίες για να βγάζει χιούμορ. Αν αφαιρέσεις την αυτοαναφορικότητα, το μέτα στο μέτα και τις αναφορές σε άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα μειωθεί τουλάχιστον 50% τα αστεία της ταινίας, το οποίο είναι μια τραγωδία, αλλά εντάξει. Κοίτα, εμένα η παροδία μου δούλεψε πολύ περισσότερο από τη μετατόπιση του συναισθηματικού κέντρου της ταινίας σε σχέση με το ένα που ήταν η Βανέσα για Wade και τώρα το πήγαν αλλού. Και αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα με την ταινία. Η παροδία δούλεψε, οπότε γέλασα, οπότε είμαι okay με αυτό. Η παροδία που κάνει καλή είναι. Το να κάνεις παροδία δεν είναι καλό. Διαφωνώ. Σε μια ταινία που δεν είναι παροδία, γιατί το πρώτο δεν ήταν παροδία. Επέλεξε να είναι όμως. Ως δομή, βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Δηλαδή, ένιωσα ότι θυσίασε πάρα πολλά στο βωμό της αυτοαναφορικότητας και της μαλακίας, αλλά αν αφαιρέσεις όλα αυτά τα στοιχεία, παρόλα αυτά η ταινία έχει άψογη δομή και ακόμα και χωρίς τις παρλαπίπες που κάνει, είναι καθαρό εμι comic book τελειότητα ως δομή. Ενώ η δομή μου άρεσε, ακριβώς αυτή η μετατόπιση της κύριας συναισθηματικής σχέσης που είχε η ταινία κάνει την μπλοκή, όχι όλο το σενάριο διαλόγους και αστεία, κάνει όλη την μπλοκή να πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο, ρε παιδί μου. Οι χαρακτήρες πάνε από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μένουν πολλοί σε κάποιο μέρος ώστε να χτιστούν κάποιες απαραίτητες σχέσεις που πρέπει να χτιστούν, ειδικά μία, η κεντρική σχέση, και έτσι δεν την νιώθω. Δηλαδή, ήρθε το διάλειμμα της ταινίας, δεν την είχα νιώσει. Και στο δεύτερο μισό, που είναι το μεγάλο payoff, είναι εκεί που ο Deadpool πάει να κάνει κάτι ως προς τον Cable, που ο Cable έχει ένα συγκεκριμένο στόχο σε αυτήν την ταινία. Δεν είμαι μαζί με τον Deadpool απαραίτητα συναισθηματικά, γιατί λέω τώρα, γιατί το κάνεις όλο αυτό, ρε φίλε, αφού δεν νοιάζεσαι και δεν νοιάζομαι εγώ αρκετά. Αυτό που λες εσύ για τη μετατόπιση του δραματικού υποβάθρου, το νιώθω. Αλλά κυρίως για μένα υπήρξε και μία μετατόπιση της κωμικής υπόστασης της ταινίας. Δηλαδή, η σκηνή της προσγείωσης της X-Force είναι σίγουρα η πιο αστεία της ταινίας, αλλά αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, διότι μετά από αυτή τη σκηνή δεν μπορούσα να πάρω τίποτε σε αυτόν τον κόσμο στα σοβαρά, ούτε καν στο επίπεδο που το έπαιρνα στα σοβαρά στο πρώτο. Δηλαδή, στο πρώτο υπήρχε η σχέση Vanessa Wade, υπήρχε η θέληση για εκδίκηση του Wade, τα οποία τα έπαιρνα απολύτως στα σοβαρά, σε ένα επίπεδο πέρα από την κωμωδία. Εδώ, μετά από αυτή τη σκηνή, δεν μπορώ να πάρω και προς τα πίσω και προς τα μπρος τίποτα πια σε αυτόν τον κόσμο στα σοβαρά. Υποθέτω δηλαδή και όλα τα X-Men από το 2000 δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά πλέον. Και γενικώς αυτή η σκηνή από εκεί και πέρα μου μετέτρεψε την ταινία σε μια απολαυστικότατη καφρίλα, αλλά όταν πήγανε μετά να το γυρίσουν λίγο και να νιώσω, ποτέ ξανά θα ξανανιώσω για τον κόσμο του Deadpool, έχει τελειώσει, είναι για μένα. Όντως, όταν η ταινία πήγαινε να βάλει σοβαρότητα, ειδικά μετά από, ουσιαστικά στο δεύτερο μισό της ταινίας, από τη στιγμή που πήγε να βάλει, που βάλε όλα αυτά τα αστεία, όταν πήγε να έχει σοβαρές στιγμές, λέω, δεν με νοιάζει. Βάλε λίγο χιούμορ εδώ τώρα που μου το πας τόσο σοβαρά. Βάλε λίγο χιούμορ, γιατί ήταν τέτοιο το χιούμορ και τόσο πετυχημένο κατά τη γνώμη μου. Αυτό έπρεπε να τους κάνει να μην ξανά έχουν σοβαρή στιγμή ή όταν έχουν σοβαρή στιγμή τουλάχιστον να την υποσκάπτουν. Δεν το έκαναν. Θα πάρω στα σοβαρά όταν ξαναδώ τον Deadpool 1 τη σχέση Vanessa Wade. Αν στο Deadpool 3 εστιάσουν πάλι εκεί, και πάλι θα το πάρω στα σοβαρά,
αλλά οτιδήποτε είχε να κάνει εντός αυτής της ταινίας με σοβαρές σχέσεις, μου κάει και εμένα. Οπότε δεν θα πω βαριόμουν, αλλά ήταν σίγουρα αδύναμα κομμάτια της ταινίας. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πω ότι η σκηνή με την X-Force ήταν απίστευτα αστεία. Ήταν μια comic book κωμωδία τελειότητα και γενικότερα, τέλος πάντων, το δεύτερο μισό της ταινίας ήταν τελειότητα επίπεδου 1. Πλην των συναισθηματικών στιγμών, ενώ το πρώτο μισό έρχεται το διάλειμμα και λέω: α, φτάσαμε γέλο στο διάλειμμα. Καλά περνάω, έχω γελάσει, αλλά γιατί νιώθω λίγο μουδιασμένο. Στο δεύτερο μισό ήμουνα σε φάση: OK, ήρθε ο Deadpool. Το πιτσιρίκι λοιπόν που έπαιζε τον Ράστι, ο Julian Dennison, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ στο Hunt for the Wilder People, ήταν εξαιρετικό. Εδώ πέρα δεν έπαιζε άσχημα, αλλά μου χάλασαν λίγο την ταινία γιατί όλα τα προβλήματα που έχω προαναφέρει έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του και τις επιλογές του κτλ. Για μένα, αναμφίβολα, το λιγότερο αγαπημένο μου κομμάτι της ταινίας ήταν ο Deadpool, δυστυχώς. Ο Ryan Reynolds φαίνεται πόσο θέλει να κάνει αυτό το ρόλο, φαίνεται πόσο καλά περνάει, αλλά για μένα έπρεπε να μπει ένα φήμωτρο σε σεναριακό επίπεδο. Δεν λέω σε εκτέλεση. Σε σεναριακό επίπεδο έπρεπε κάποια στιγμή να φημώσουν τον Deadpool, γιατί για μένα έγινε ενοχλητικός. Οι ισορροπίες με τον Deadpool είναι πάντα περίεργες, γιατί είναι μη συμπαθής χαρακτήρας, είναι ένας μαλάκας που θέλει ξύλο, οπότε για να τον συμπαθήσεις πρέπει οι ισορροπίες που θα κρατηθούν να είναι πάρα πολύ λεπτές, όπως ήταν στο πρώτο. Εδώ νιώθω και ότι έγινε η υπόθεση εκ μέρους των δημιουργών ότι τον έχουμε ήδη συμπαθήσει, άρα ας τον φουσκώσουμε. Δεν πειράζει, ας τον έχουμε, δεν χρειάζεται να κρατήσουμε όσο καλές ισορροπίες κρατήσαμε στο πρώτο. Και για μένα έγινε αρκετά ενοχλητικός, ήθελα, πώς το λένε, να το βουλώσει, δηλαδή σκάσε με, ενοχλείς. Okay, θα διαφωνήσω γιατί δεν είδα τίποτα από αυτά που είπες. Είναι σαφές ότι ο Reynolds έχει περισσότερο καλλιτεχνικό έλεγχο. Η αλλαγή σκηνοθέτη είναι πιθανόν ότι έγινε εξαιτίας του. Σίγουρα έχει παραπάνω λόγο στο σενάριο, σίγουρα έχει παραπάνω λόγο στο μοντάζ όσον αφορά στις ατάκες και στα πράγματα που κάνει ο χαρακτήρας του. Αλλά θεωρώ ότι εφόσον μετατοπίστηκε το χιούμορ, μετατοπίστηκαν και οι ισορροπίες και κρατήθηκαν οι εκ νέου ισορροπίες στο νέο πλαίσιο αυτό. Οπότε εγώ το λάτρεψα τον Deadpool όσο και στο πρώτο. Αναμφίβολα πάλι, για μένα κλέβει την παράσταση ο Josh Brolin, ο Cable, ο οποίος κλέβει τη θέση του straight man πολύ εύκολα από τον κολοσσό του Κακομοίρη, που κι αυτός είναι καλός. Αλλά ο Josh Brolin είναι ο straight man της ταινίας και επειδή έχει αυτό το ρόλο ως straight man, έχει ένα συναισθηματικό βάρος στην ιστορία του που δεν την έχει κανένας άλλος εκεί μέσα. Δεν θα προβάλλω αυτά που ξέρω για τον Cable από τα comics, διότι η ταινία πολύ σοφά θυμάται ότι είναι Deadpool και όχι X-Force, όχι Cable. Οπότε πολλοί fans μπορεί να πούν ότι ήθελα κι άλλο. Αυτό δεν είναι κακό. Διότι εντός της ιστορίας ο Cable δουλεύει. Παίζει το ρόλο ενός Terminator ουσιαστικά, γιατί κακά τα ψέματα και ο χαρακτήρας εμπνεύστηκε από τον Terminator και από αυτόν τον κόσμο, του Cameron. Και ο Brolin κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να κρατάει τις ισορροπίες και απέναντι στο Reynolds, αλλά και να μην είναι ένα άψυχο ρομπότ το οποίο πάει να σκοτώσει, αλλά να βάζει και τον τόσο όσο πόνο και την τραγωδία την προσωπική που έχει περάσει αυτός ο χαρακτήρας. Επίσης, ένας χαρακτήρας που σχεδόν κλέβει την παράσταση, αλλά υπήρχε ο Brolin, ήταν η Domino, η οποία έχει μια δύναμη που ο Deadpool την αποκαλεί μη κινηματογραφική και φυσικά η ταινία υποσκάπτει την ίδια τη θέση του Deadpool, γιατί της δίνουν μια σκηνή στην οποία λάμπει και πραγματικά είναι και αστεία και κινηματογραφικότατη και γενικά έκλεψε την παράσταση εκείνη τη κοινή δράση. Είναι ένα χαρακτήρα από τα κόμιξ, ο οποίο είναι αρκετά γνωστό και αρκετά αγαπητό, ο οποίο κάνει καμεό εδώ. Είχε κάνει καμεό και σε άλλη ταινία X-Men, δεν θα σα πω ποια είναι. Εκεί ήταν απέσιο, εδώ τον γράψαν πάρα πολύ σωστά, επιτέλου. Και δυστυχώ το κακό CGI που του είχαν με απέτρεψε από το να κάνω το wow που ήθελα και ήθελε και η ταινία να κάνω. Ωστόσο, μπράβο του που τουλάχιστον πετύχαν το χαρακτήρα και το χρησιμοποίησαν και τόσο όσο γιατί δεν είναι και κανένα σούπερ βαθύ χαρακτήρα. Η δράση ήταν ωραία, αλλά δεν τρελάθηκα. Ομολογουμένως περίμενα περισσότερα, επειδή το έχει σκηνοθετήσει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι κασκαντέρ στο επάγγελμα και έχει σκηνοθετήσει και το Atomic Blonde. Οπότε περίμενα να γίνει χαμός. Κυρίως όμως έδωσε το βάρος στα πολύ βία σκηνικά τα οποία δεν θα μπορούσε να τα κάνει σε άλλη ταινία και σου λέει ας το εκμεταλλευτώ. Mm. Η αλήθεια είναι ότι δεν απογοητεύτηκα από τη δράση, απλά λόγω ονόματος του σκηνοθέτη και ξέροντας τη δουλειά του, περίμενα κάτι καλύτερο. Αλλά αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Διότι η ταινία είχε μια χαρά δράση. Εγώ προβάλλω τις προσδοκίες μου, οπότε είμαι σίγουρος ότι δεύτερη φορά που θα το δω, γιατί θα το δω δεύτερη φορά, θα μου αρέσει περισσότερο. Οι σκηνές μετά από τους τίτλους τέλους έχουν παραγίνει λίγο, θεωρώ ούτως ή άλλως, αλλά στη συγκεκριμένη ταινία πραγματικά νιώθω ότι ο κινηματογράφος άγγιξε νέο πάτο με αυτό που κάνανε, διότι κανονικότατα η ταινία έφτιαξε λογαριασμό, έκανε login σε ένα διαδικτυακό φόρουμ από αυτά που συζητάνε για ταινίες ή στο YouTube, στο comment section από κάτω και είπε τη γνώμη της και όταν λέω είπε τη γνώμη της ήταν σαν να βλέπω ένα χέρι να βγαίνει από την οθόνη, να πιάνει τα πουλιά των fanboy και να αρχίζει να κάνει έτσι
ήταν εσχρό. Θεωρώ ότι κάποιος έπρεπε να έχει βγάλει ένα βέτο σε αυτό το ανοσιούργημα, αλλά δεν θα το χρεώσω στην ταινία, διότι ξέρω ότι άντεξε και δεν το έβαλε μέσα στην κυρίως ταινία. Εκεί θα είχα τσουκαπλακώσει το ξύλο, αν μπορούσα. Αλλά το κράτησε για post-credit που λες ότι εντάξει. Είμαστε 10 μήνες σε αυτή την εκπομπή. Δεν έχω διαφωνήσει ποτέ μαζί σου περισσότερο. Θεωρώ ότι σε ένα σύμπαν όπως το έχει στήσει ο Deadpool, που είναι γεμάτο αυτοαναφορές, γεμάτο σπάσιμο τέταρτου τοίχου, έπρεπε να γίνει έτσι η post-credit σκηνή. Είναι μακράν η αγαπημένη μου. Οι post-credit σκηνές δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, χαίστηκα που υπάρχουν, δεν μου αρέσουν, δεν έχουν κάνει καρκίνο στο σινεμά, αλλά χαίστηκα που υπάρχουν τελείως. Δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχουν, αυτή είναι μακράν η καλύτερη post-credit sequence που έχω δει ever σε comic book ταινία, οπότε δεν. Μιλάμε για αυτοαναφορά και σε επίπεδο comics και σε επίπεδο Fox και σε επίπεδο Ryan Reynolds, οπότε ναι, δεν. Το συμπέρασμα είναι ότι όταν σου παίζουν το πουλί δεν μπορείς να κρίνεις με καθαρό μυαλό. Όλοι μου το παίξαν και στο Force Awakens αλλά δεν μου άρεσε, οπότε... Το συμπέρασμα είναι ότι όταν σας παίζουν το πουλί πρέπει να σας αρέσει κιόλας. Όταν σου το παίζουν καλά. Σαφώς μου άρεσε λιγότερο από το νούμερο 1. Αλλά το νούμερο 1 ήταν μια τελειότητα και μισή. Δεν μπορώ να κατηγορήσω το 2 ότι δεν ήταν το τιτάνο τεράστιο πράγμα που ήταν το 1. Από εκεί και πέρα, πήρα το χιούμορ μου, γέλασα πάρα πολύ. Πήρα τη δράση μου, πήρα τις comic book αναφορές. Δεν έκανε franchise building με την κακή έννοια. Δηλαδή το παρόδισε το franchise building με την X-Force και αμέσως μετά το ξεκόλιασε. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι ένας συνδυασμός Looper, Terminator και Batman αντίον Superman. Δηλαδή έκανε πράγματα που πήγε να κάνει τον Batman αντίον Superman, αλλά σωστά. Φυσικά και θα είμαι εκεί σε ένα Deadpool 3 ή σε ένα X-Force. Οπότε θα πω 2/2. Η επιλογή που έκανε με τη μετατόπιση του συναισθηματικού βάρους δεν δούλεψε. Και γι' αυτό το λόγο αυτομάτως κατέβηκε κάτω από το νούμερο 1. Αλλά πέρα από αυτό είναι μια ταινία που 100% θα ξαναδώ και είναι και άξιος σύντροφος στους μαραθώνιους που θα κάνω από εδώ και μπρος. Deadpool, Deadpool 2. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να απολαύσω την ταινία για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την ίδια την ταινία. Το κοινό με εκνεύρισε ασύλληπτα. Ήταν μια πιτσιρικαρία που ούρλιαζε λες και τις είχες βάλει πειρακτωμένα σουβλιά στον κόλο. Με εκνεύρισε, με εξόργησε και δεν μπόρεσα να απολαύσω την ταινία, οπότε δεν θα πω ότι έχω κάποιο κριτήριο για την ταινία μέχρι να τη δω σε κανονικές συνθήκες στο μέρος που πρέπει ο καθένας να βλέπει τις ταινίες του, το σαλόνι. Μέχρι να γίνει αυτό, το μόνο που θα πω είναι ότι το χιούμορ έχει χάσει για μένα λίγο λόγω αυτοαναφορικότητας. Το γνωστό του sequel ότι είδαμε τι δουλεύει στο πρώτο και χάσαμε λίγο τις ισορροπίες, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως γίνεται στα περισσότερα sequel, πολύ πιο σεμνά. Μου άρεσε πάρα πολύ η δομή της ταινίας, αυτό που πήγε να κάνει, ακόμα κι αν, εντάξει, λόγω συναισθηματικού βάρους δεν είχε το απαραίτητο υπόβαθρο, αλλά ως δομή είναι τέλεια. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο Josh Brolin. Εσείς την έχετε δει την ταινία, θα τη δείτε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Πείτε μας στα σχόλια και αν απολαύσατε αυτό το βίντεο, πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι μας για να συνεχίσουμε και εμείς να καταστρέφουμε το σηκώτι μας. Ως τότε, εισηγείαμε.